ότι πουλάς το μητρικό σου γάλα. Mm. Ότι έτσι είχε βγει προς τα έξω και μάλιστα είχαν γραφτεί και άλλες λεπτομέρειες. Mm. Πες μας λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, η ιστορία αυτή ξεκίνησε όταν μπήκα εγώ σε έναν γκρουπ μαμάδων για υποστήριξη, ξέρεις, βοηθάει μια την άλλη, αν ξέρει κάποια παραπάνω πράγματα να βοηθήσει την άλλη. Στις Αγγλίας αυτό το γκρουπ. Εκεί πουλάνε συστηματικά το γάλα. Mm-hmm. Και είχε η συγκεκριμένη δημοσιογράφος που μου πήρε συνέντευξη, μου λέει, θα ήθελα να κάνουμε έναν άρθρο για το μητρικό γάλα που τα δορίζεται, ξέρω εγώ. Και λέω, πολύ ωραία, να μάθουν κι άλλες μαμάδες για το μητρικό γάλα που δίνουμε σε μωρά που δεν έχουν οι μαμάδες τους γάλα να τους δώσουν. Και ξεκινάμε τέλος πάντων την συνέντευξη. Με ρωτούσε διάφορα για τον γκρουπ αυτό και ό,τι της έλεγα, βγήκε στο άρθρο ότι εγώ τα κάνω. Α, κατάλαβα. Στην αρχή με ρώτησε, ας πούμε, πόσο γάλα έδωσες, ξέρω εγώ, της είπα, μου λέει, έμαθα, λέει, ότι δίνουν και σε άντρες. Της λέω, ναι, έχω δει και αυτά στον γκρουπ, δίνουν σε άντρες, άκουσα δηλαδή ότι το πίνουν για να κάνουν μυς, αυτό είναι που γράφτηκε και στο άρθρο. Και μετά με ρώτησε πόσο βλέπω να το πουλάνε. Και της είπα, βλέπω να πουλάνε τόσα, μπορώ να πω. Ναι. Βλέπω ότι πουλάνε $1, ας πούμε, την άουντσα. Στο τέλος τι έγινε, όταν βγήκε το άρθρο, όσα της είπα ότι γίνονται, τα είχε γράψει για μένα. Και τέλος πάντων, όταν το είδα, της λέω, γιατί το έκανες έτσι. Μου λέει, μου φάνηκε μια διασκεδαστική ιστορία, να το πω. Άκου, διασκέδασε, δεν παιδί, να παραποιείς τα λόγια του άλλου. Πολύ διασκεδαστικό, ειλικρινά. Και λέω, καλά, μπορούμε να το διορθώσουμε, μπορούμε να το σβήσουμε κάτι. Δεν είναι σωστό αυτό. Και μου λέει, τώρα δεν μπορώ να κάνω κάτι. Έχει βγει και το έχουν πάρει όλοι και αναδημοσιεύεται συνέχεια. Και ήρθα εδώ να πω τι γίνεται. Όταν είδες εσύ, Ραφαέλα μου, η Ραφαέλα, η κοπέλα από την Κύπρο που πολύ το γάλα της και βγάζει τόσα χρήματα κλπ. Τι έπαθες? Ένα μεγάλο σοκ. Προσπάθησα να το χειριστώ ήρεμα. Εντάξει, είχε, να πω την αλήθεια, κλάματα και τέτοια. Λογικό. Είναι λίγο παράξενο, γιατί στην Αγγλία είναι πάρα πολύ προσεκτική και μάλιστα είναι η μάνα της δημοσιογραφίας. Μάλλον δεν είναι. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η μάνα της δημοσιογραφίας. Δεν ζήτησε τον αρχισυντάκτη αυτής της κοπέλας, κάποιον ο οποίος αυτά τα οποία έχετε γράψει είναι αληθή. Τίποτα δεν υφίσταται από όλα αυτά. Και τον αρχισυντάκτη να ζητήσει, τάσο μου, η συνέντευξη βγήκε. Είναι daily mail. Θα μπορούσαν να γράψουν κάτι άλλο και να φέρουν τα πράγματα, διότι αυτή τη στιγμή είναι το πρόσωπο σου που φωτογραφίζεται για κάτι το οποίο δεν έχει. Και φωτογραφίες των παιδιών μου μέσα. Είχες κάνει φωτογραφίες με τα παιδιά σου? Όχι, με είχε βάλει να στείλω τις φωτογραφίες και λέω, εντάξει, επειδή είναι για καλό σκοπό, δεν το πήρα ότι θα. Ναι. Πόσα παιδάκια έχεις, Ραφαέλα? Έχω δύο. Δύο παιδάκια, να σου ζήσουν. Έτσι. Και το μικρότερο πόσο είναι? 7 μηνών. 7 μηνών και θυλάζεται. Ναι. Πολύ ωραία. Εσύ δορίζεις λοιπόν το μητρικό σου γάλα? Εγώ ναι. Για να πούμε τώρα και τι γίνεται στα αλήθεια, έχω δωρήσει μέχρι τώρα σε άουντζες, βγαίνουν πάνω από 10.000 άουντζες που βγαίνουν περίπου 500 λίτρα γάλα, έτσι είναι. Μπράβο! Πού το έχεις δωρήσει? Το έχω δωρήσει, στην αρχή δεν ήξερα τι να το κάνω και μπήκα στον γκρουπ αυτό για να βρω. Πώς είχες τόσο πολύ γάλα, ρε Ραφαέλα μου, πες μας και μαζί, δηλαδή. Να σας πω, είχε πρόβλημα ο γιος μου να θυλάζει. Ναι. Και λέω, να μην χάσω το γάλα μου, ξεκίνησα να το βγάζω με τη μηχανή. Με τη μηχανή δημιούργησα υπερπαραγωγή γάλακτος. Και δεν ήξερα τι να το κάνω. Κάθε πόσες ώρες έβγαζες? Κάθε 2-3 ώρες, όπως έτρωγε κανονικά, ξέρεις, έναν ευγέννητο. Και έκανα. Ναι. Τάιζες 15 μωρά. Ναι. Στο τέλος. Και καταρρύπτω και τον μύθο που λένε ότι με τη μηχανή. Όχι, είναι μύθος αυτό, ότι με τη μηχανή. Μύθος. Είναι εντάξει, οι καινούργιες μηχανές είναι πολύ καλές στο να σε βοηθήσουν να. Δεν έβγαλες ούτε 5.000, δηλαδή, όπως έγινε. Ναι, αφού θησαυρίζω, λέει. Να έβγαζες κιόλας, ξέρεις, και να το έγραφα, να πεις, άντε, έχω γράψει μια αλήθεια. Αλλά δωρίζεις σε άλλες μανούλες που. Ναι, έχω δωρίσει μέχρι τώρα σε περίπου 10 διαφορετικά άτομα. Μπράβο. Και έχεις συντηρήσει, δηλαδή, το θυλασμό των δικών τους για πόσο καιρό, ή ήταν. Δεν ξέρω, τώρα 7 μήνες. Κάποιες μαμάδες το δίνουν όλο, κάποιες συμπληρώνουν με σκόνη. Ναι. Μπορούσα να τα νιώσω, που λέμε, με το δικό μου γάλα,
άνετα 4 παιδιά. Εντάξει. Μπράβο, ρε Ραφαέλα μου. Πόσο είναι κουραστικό, είναι κουραστική τούτη η διαδικασία. Ήταν πολύ αλήθεια, ναι. Είναι πολύ κουραστικό, αλλά είναι και τόσο ωραίο, ρε Βαρβάρα. Για το δικό σου παιδί, για άλλους, ρε παιδί. Μα ούτως άλλως, όταν έχεις τέτοια παραγωγή γαλακτός, πρέπει να βγάζεις το γάλα σου για να μην έχεις θέμα, μαστίτιδες και όλα αυτά. Πρέπει να το βγάζεις για να συνεχίσεις κιόλας να έχεις γάλα, αλλά και να... να μην αντιμετωπίσεις και εσύ πρόβλημα. Δεν γίνεται να αφήνεις το στήθος να είναι φουσκωμένο με γάλα και να... να μην το βγάζεις. Πρέπει να κάνεις αυτή τη διαδικασία. Άρα, Ραφαέλα, είναι η πρώτη φορά δηλαδή που διαψεύδεις δημόσια όλα αυτά τα οποία έχουν γραφτεί. Εδώ, εδώ δεν είναι μόνο η Daily Mail, αυτή έκανε την πατάτα. Το θέμα είναι ότι όλοι το έχουν πιάσει και το έχουν κάνει. Ναι, έχει γίνει viral. Ναι, εντάξει, αυτή η δημοσιογράφος, τέλος πάντων, για να πούμε την αλήθεια, όταν τη ζήτησα το λόγο, μου είπε ότι τα χάκε καλά με αυτά που είπαμε, μπορεί άνετα να το γράψει όπως γράφτηκαν. Άσχετα αν εγώ είπα, ξέρω εγώ, να σου πω παράδειγμα. Όταν μου είπε πώς έχεις δώσει, έδωσα σε έναν πατέρα με δίδυμα. Και όταν της το είπα, γράφτηκε στο άρθρο ότι έδωσα σε άντρες και δίνω συστηματικά σε άντρες και δέχομαι παραγγελίες. Τι έγραφε, δεν είμαι σίγουρη. Για φετίχ. Για φετίχ. Και γιατί με ρώτησε τι το κάνει και της λέω, δεν ξέρω. Το δίνει στα παιδιά του, μάλλον, ξέρω εγώ. Έχει δίδυμα. Τι να το θέλει το γάλα, για όνομα του Θεού. Και γράφτηκε ό,τι να είναι. Ναι, να σου πω την αλήθεια. Εγώ όταν διάβασα ότι πουλάς το γάλα σου και σε άντρες και αυτά, και κάποιος μπορεί να το χρησιμοποιεί για φετίχ. Και... λέω κι εγώ. Κάπου φαίνεται να είναι πάρα πολύ περίεργο. Δηλαδή δεν είχα ξαναδιαβάσει μια τέτοια συνέντευξη. Γίνεται αυτό όμως. Το κάνουν σε άλλες χώρες. Αλλά γιατί να γράψει κάτι τέτοιο. Ναι. Όταν δεν το κάνεις, γιατί να σου γράψει ότι... Και δεν θα ντρέπομαι ούτε να το πουλήσω το γάλα μου, να λέω και την αλήθεια, ούτε να... Δεν με νοιάζει τι θα το κάνει. Από τη στιγμή που τρώνε τα παιδιά μου και προσπαθώ να δίνω σε όσους το έχουν ανάγκη, που πολύ λίγοι είναι, διότι οι περισσότεροι προτιμούν να δώσουν σκόνη, γιατί όχι, έχω. Όταν δεν έχω γάλα. Ναι. Νιώθει περίεργα μια μητέρα να πάρει γάλα από μια άλλη γυναίκα και να δώσει στο παιδί της. Στην Κύπρο το βλέπω πολύ συχνά. Πάρα πολύ συχνά. Να νιώθουν περίεργα. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ μόνο. Και εγώ λίγο. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι λίγο πιστοδρομικό αυτό που λέω, αλλά. Είναι αλήθεια. Πρέπει, θέλω να είμαι ειλικρινής, Ραφαέλα μου, δεν θέλω να πω κάτι που να είναι διαφορετικό. Δηλαδή, αν δεν μπορούσα εγώ να θυλάσω το μωρό μου, θα το σκεφτόμουν και δύο και τρεις φορές να πάρω γάλα από μια άλλη γυναίκα, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Τι διατροφή κάνει, πώς ήταν δεν η ζωή της. Ξέρω, κατά μπορεί να έχω λάθος, το παραδέχομαι, μπορεί να έχω λάθος. Απλά θα ήθελα κάποιος να μου πει πολύ περισσότερα πράγματα για να πω εντάξει, είναι εντάξει να το κάνω. Η αλήθεια, είμαστε λίγο πίσω στην Κύπρο για αυτό το θέμα. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, είναι πολύ ανεπτυγμένα αυτά. Έχουν ειδικές εξετάσεις, να το πω, που κάνουν στη μητέρα. Εντάξει. Αλλάζει το πράγμα. Ναι, σίγουρα, ξέρω, γιατί σίγουρα, το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι αυτό, ναι, η διατροφή, ναι, της, πώς αν προσέχει, ναι, την υγεία της και τι θα δώσεις εσύ το παιδί. Σίγουρα. Περνάτε από εξετάσεις δηλαδή για να μπείτε στη διαδικασία να δωρήσετε γάλα. Σε άλλες χώρες, ναι, εδώ δεν είναι. Εδώ δεν γίνεται καν νομίζω στην Κύπρο. Και το ζήτησα στις μαμάδες που ήταν να δώσω, τους λέω δεν έχω κανένα πρόβλημα, να πάμε να κάνουμε εξετάσεις. Μου λέει, σε ξέρω, ας πούμε. Ενώ αν ήταν να δώσω σε κάποια ξένη κοπέλα. Έτρωγες όλα τα φαγητά όταν. ναι, αλλά είχα κόψει το γελατινό γάλα, διότι πειράζει το γιο μου και τα δύο τα παιδάκια που έδινε. Ναι. Που ήταν το περίπου τα γάλα. Κάτι έτσι, ναι. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και συγγνώμη, ναι, είχα λίγες απορίες παραπάνω. Εντάξει, μια χαρά. Ραφαέλα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Καλή συνέχεια. Άρα δεν έχει συμβεί αυτό το οποίο έχει γραφτεί. Δωρίζει λοιπόν το γάλα της. Ραφαέλα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Να είσαι καλά. Γεια σας.